την προφυλάκηση της Ευρωβουλευτού Εύα Καϊλή για την υπόθεση χρηματισμού από το Κατάρ αποφάσισαν οι βελγικές αρχές. Κατά αυτόν τον τρόπο μετατράπηκε σε κανονική σύλληψη η τυπική προσαγωγή της ουσιαστικά σύλληψη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Η Ευρωβουλευτή είναι σύμφωνα με πληροφορίε ανάμεσα στα τέσσερα άτομα που συλλήφθησαν για εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Η Ευακαηλή θα διανυκτερεύσει στι φυλακέ των Βρυξελών μέχρι να οδηγηθεί στον ανακριτή, κάτι που πρέπει να γίνει εντό 48 ώρων. Ο δικαστή στη συνέχεια θα κρίνει αν θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερη υπό όρους μέχρι τη δίκη. Στο Βέλγιο, ο θεσμό τη προφυλάκηση είναι πολύ διαφορετικό από αυτόν που ισχύει στην Ελλάδα. Οι προφυλακίσει αποφασίζονται με βάση το κριτήριο τη πιθανή φυγή από τη χώρα και όχι τη πιθανότητα επανάληψη του εγκλήματο, κάτι που είναι εξαιρετικά επιβαρυντικό στην περίπτωση τη Εύα Καϊλί, καθώ είναι πολίτη ξένου κράτου και είναι πολύ πιθανή η απόδρασή τη από το Βέλγιο, έστω και αν είναι ευρωβουλευτή. Η απόφαση των Βελγικών Αρχών προκαλεί θύελα στι Βρυξέλλε, καθώ θεωρείται το μεγαλύτερο σκάνδαλο των τελευταίων δεκαετιών. Οι έρευνε ξεκίνησαν μετά από υποψίε ότι το Κατάρ δωροδόκησε αξιωματούχου είτε με χρήματα είτε με σημαντικά δώρα, προκειμένου να επηρεάσουν τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και κανεί δεν ξέρει τι άλλο θα αποκαλυφθεί. Οι βελγικέ αρχέ ανακοίνωσαν επίση ότι εχθέ το βράδυ έγινε έρευνα και στο σπίτι και δεύτερο Ευρωβουλευτή για την υπόθεση. Σύμφωνα με τη βελγική Λεσουάρ, πρόκειται για τον Βέλγο Ευρωβουλευτή των Σοσιαλδημοκρατών, Μάρκ Ταραμπέλα, ο οποίο και συνελήφθη.